Σκότωσε τον πατέρα του με φρικτό τρόπο, χρησιμοποιώντας σκοπτικό εργαλείο. Ο λόγος για έναν 46χρονο άντρα, ο οποίος μετά το τραγικό περιστατικό, τηλεφώνησε ο ίδιος στην αστυνομία, ομολογώντας την αποτρόπαια πράξη του. Το τραγικό περιστατικό συνέβη στην περιοχή των Τρικάλων τα ξημερώματα του Σαββάτου 17 Φεβρουαρίου. Ένας 46χρονος άντρας σκότωσε βάναυσα τον 77χρονο πατέρα του χρησιμοποιώντας ένα κοπτικό εργαλείο και του έκοψε τα χέρια, ενώ στη συνέχεια κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία. Ο ίδιος φέρεται να αποκάλυψε πως προηγήθηκε καυγάς. Πηγές αναφέρουν πως ο άγριος διαπληκτισμός που οδήγησε το φωνικό πιθανόν να έγινε και πριν από δύο ημέρες, οπότε ο ηλικιωμένος ίσως να ήταν νεκρός επί ένα 48ωρο. Στη συνέχεια, ο 46χρονος που αυτοτραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με βαθύ τραύμα στον αυχένα. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Ενώ στην εκπομπή μας και το Στρατιλιμιό μίλησαν άνθρωποι που γνώρισαν το πατέρα και το γιο και αναφέρουν πως η ρήξη στη σχέση τους ήρθε μετά το θάνατο της μητέρας της οικογένειας πριν από 6 μήνες. Εκεί ήταν η βιοτεχνία και από ό,τι φαίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα εδώ έμεναν κιόλας μετά το θάνατο της μητέρας του 46χρονου. Μένανε οι δυο τους, πατέρας και γιος, εντός του χώρου που είναι η επιχείρησή τους. Είχε δοθεί κάποια αίσθηση? Όχι. Ότι υπήρχαν προβλήματα, ότι ακουγόταν φωνές ή καυγάδισαν? Είχαμε στο παρελθόν, είχε ακουστεί κάτι. Δηλαδή. Ότι είχαν φασάρεις, ακούγονταν διάφορα, δηλαδή είχαν φασαρίες, λογοφέρα μεταξύ τους, δηλαδή, λογοφέρα, σύντομο. Είχαν πολλές εντάσεις μεταξύ είχαν τους, εντάσεις, προφανώς. Ναι, έτσι είχε ακουστεί, έτσι. Δεν πού να πάει το μυαλό μας τώρα και εμείς δεν περιμέναμε να φτάσει αυτό το σημείο. Έχω σοκαριστεί από το γεγονός από αυτό που έγινε. Είμαστε ήσυχος κόσμος, ήσυχη γειτονιά. Δεν ξέρω τι να πω. Είχε χαθεί η μητέρα και μετά λένε ότι από εδώ είχαν φύγει, ότι κοιμόταν εκεί που φτιάχνανε τις καρέκλες, που ήταν το εργαστήριό τους. Επηρέασε τις ισορροπίες της οικογένειας το γεγονός ότι έφυγε η μητέρα από τη ζωή? Ναι, σίγουρα πιστεύω σίγουρα. Ειδικότερα την ψυχολογία του. Ναι, ναι. Κύριε Διοικητά, ποια είναι η κατάσταση της υγείας του 46χρονου? Χθες προσέχθη με αστυνομική δύναμη ο 46χρονος, φέρνοντας ένα τραύμα πίσω, στο σβέρκο να το πούμε. Έχει κάταγμα τέταρτη και πέμπτο σπόνδυλο. Ακινητοποιήθηκε, έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και κρίθηκε από τους γιατρούς του νοσοκομείου Τρικάλων ότι έπρεπε να μεταφερθεί στην νευροχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού. Πράγμα το οποίο έγινε σήμερα το πρωί. Πω πω, πόσες φορές θα το πω σήμερα. Στο Στρατή Λιμιό πάμε κατευθείαν, που μίλησε και με την αδερφή και με τον γαμπρό του θύματος. Στρατή μου, τι συνάντησες εκεί? Βλέπω ο κόσμος σου μίλησε. Ξέρεις κάτι, είναι από τα θέματα τα οποία δεν μπορείς να τα διαχειριστείς ούτε εσύ και μόνο στο άκουσμα της είδησης, όπως σωστά επισημαίνεις, νομίζω ότι παγώνεις. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψεις ένα τέτοιο φρικτό έγκλημα. Από την άλλη πλευρά, προσπαθείς να βρεις έναν τρόπο να καταλάβεις τι ακριβώς έχει συμβεί. Ποιος ήταν ο λόγος που έφερε σε αυτό το σημείο το 46χρονο, δηλαδή να σκοτώσει και να τεμαχίσει τον ίδιο του τον πατέρα, τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτήν την αποτρόπια, τη φρικιαστική πράξη. Πλησιάσαμε με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό και διακριτικότητα τον βασικό πυρήνα, αν θέλεις, στον οποίο στηρίζονταν τα τελευταία χρόνια οι δυο αυτοί άντρες, οι οποίοι είχαν μείνει μόνοι τους, μιας και πριν περίπου 4 μήνες έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του θύματος, η μητέρα δηλαδή του 46χρονου, γεγονός που προκάλεσε κλειδονισμούς επικίνδυνους και δυσυναισθηματικούς στον ίδιο το 46χρονο, σύμφωνα με αυτά τα οποία μας λέει, μιλώντας και λυγίζοντας την κάμερα της εκπομπής μας. Τα πλάνα που μας έχει στείλει η αδερφή του θύματος. Με το έρχομαι αμέσως είναι από το σπίτι που διέμεναν? Το έρχομαι αμέσως, Ζήνα, μου, αν μου επιτρέπεις, και με τη βοήθεια του Βαγγέλη, του Μουτούλη, του οπερατέρ μας, είναι πραγματικά τραγική ηρωνία. Είναι ένα... Ναι. Σ' ακούμε, Στρατή. Έλαβε χώρα η φρικιαστική πράξη. Το έρχομαι αμέσως. Δυστυχώς δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση, γιατί ο άνθρωπος έχει ξεκινήσει για ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή μετά από αυτό το φρικιαστικό έγκλημα. Φρικιαστικό έγκλημα. Εδώ μέσα, αυτή είναι η επιχείρηση ενοικιάσεις και πωλήσεις καρεκλών και τραπεζιών. Αυτή ήταν και η δουλειά του θύματος, που με τον γιο του έφτιαχναν έπιπλα, επισκεύαζαν έπιπλα και περνούσαν το μεγαλύτερο χρονικό όριο της ημέρας εδώ. Δίπλα.
εγκαταλελειμμένος δίπλα στο εργαστήριο. Ακριβώς εδώ πέρα, Βαγγέλη. Σας ευχαριστώ. Είναι ένα μικρό παράδειγμα στο οποίο το τελευταίο χρονικό διάστημα συνήθιζαν να μένουν εδώ και αρκετές φορές τα βράδια. Ένα ας πούμε αυτό σχέδιο δωμάτιο το οποίο είχαν δημιουργήσει προκειμένου να ξοδεύουν αρκετές ώρες της ημέρας μετά τη δουλειά τους, να μην αναγκάζονται να μετακινούνται στο σπίτι τους και να μένουν εδώ. Εδώ. Θα σου πω επίσης ότι δυστυχώς αυτή τη στιγμή, συγγνώμη για αυτή την παρέμβαση, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι στο πλαίσιο μιας κοινωνικής εκπομπής την οποία εκπροσωπούμε εμείς, πρέπει να επισημάνω κάτι πάρα πολύ βασικό. Πάρα πολύ βασικό. Σε αυτό το χώρο που βλέπετε ότι είναι περιφραγμένος, άρα δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο εσωτερικό, υπάρχουν ζωντανές ψυχούλες οι οποίες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν το δικό τους δράμα. Αυτός είναι ένας χαριτωμένος τετράποδος φίλος μας. Πραγματικά καλούμε μέσα από την εκπομπή τη φιλοζωική της περιοχής να έρθει και να σώσει τα σκυλάκια αυτά. Σκεφτείτε ότι για παραπάνω από ένα 48ωρο, τρίτη μέρα σήμερα, τα σκυλάκια αυτά δεν έχουν νεράκι να πιούνε. Και καταλαβαίνετε ότι είναι δυνατή η θέση για τα ζωάκια αυτά. Και το επισημαίνεις να κάνουμε και εμείς τις απαραίτητες ενέργειες, να πούμε στη χαρά Αναστασάκη που γνωρίζει έτσι τις φιλοζωικές, να επικοινωνήσει και να πούμε ότι στα Τρίκαλα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα μετά το στιγερό έγκλημα με φρικτό τρόπο από το γιο στον πατέρα. Να δούμε τι μας είπε ο αδελφός και ο γαμπρός του θύματος σε σένα, στρατή μου. Με πήρε, εξαδέρφη μου. Σε ψάχνει, λέει, η Άντα, η άλλη, αν ψάχνει, είναι γιατρός. Τι με ψάχνει, όμως. Σκότωσε ο πατέρας. Πώς θα σε έρθει εκείνη την ώρα. Αμπλάς. Τι λες, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Τον άλλον τον αδερφό μου τον είπαν ψέματα ότι έγινε στο νοσοκομείο που τράκα. Τώρα, ως άνθρωπος, η σχέση με τον γιο του είχε περάσει από πολλά εμπόδια. Τι είχε συμβεί. Κοιτάξτε να δείτε, ήταν πολύ καταπιεσμένος το παιδί. Γιατί. Δεν τ' άφηνε. Γιατί φοβόταν, είχε αργήσει να κάνει παιδί. Και τον είχε πολύ σε στενό μαρκάρισμα που λένε. Και εκεί και το παιδί αυτά τα κατάπινε, τα κατάπινε. Τον είχε υπερπροστατευμένο, ναι, μεγαλωμένο, ναι, 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 κτλ. Όταν ζούσε η μαμά του, η γυναίκα δηλαδή του αδερφού σας. Τη μαμά την είχε δυναμία, όσο να είναι η μαμά, υποστηρίζει το παιδί, ας πούμε. Τώρα που πέθανε η μαμά του, άλλαξε. Από περίπου 4 μήνες. Ναι, ναι, 4 σου λέω, έκλεινε την ημέρα που σκότωσε τον πατέρα του. Δεν ξέρω, πέθανε η μάνα του μετά, την αγαπούσε πολύ τη μάνα του. Τάχασε μετά, παλατζάρισε. Τι τον έφτιαγε τώρα, τι έκανε, τι έρανε, πώς του πήρε κατάκαρδα, στην κηδεία πήγαμε. Ευχαριστώ πολύ, θεία, ευχαριστώ πολύ, θεία. Αυτό ήταν. Τα δεν ξαναμιλήσαμε. Λες στην κηδεία της μητέρας. Στην κηδεία της μητέρας του, που σου λέω ότι μια μέρα έπαθε εγκεφαλικό, την άλλη πέθανε. Πόσα να αντέξω, πόσα. Ώσπου να μάθουμε πέθανε. Εγώ θα τα τραβήξω όλα που λέτε. Εγώ όλα. Ποιος άλλος. Αυτός θα τραβιέται αυτού, μα μη ψυχιατρία, μα φυλακές. Ούτε δεν έχω έρθει σε επαφή, είπα τον αστυνομικό και να πάω να τον δω στο νοσοκομείο. Τον είχαν εδώ στα Τρίκαλα. Δεν επιτρέπεται, είναι ως το λένε κρατούμενος. Άτε, που, τι να πω. Τώρα λέει τον πήγαν στη Λάρισα γιατί έπαθε σιψημία λίγη. Πήγε να αυτοκτονίσει, δεν ξέρω με το πριόνι. Και άμα ήταν 2-3 μέρες που τον είχε μέσα στο μαγαζί και μετά πήρε την αστυνομία, θα ήθελε και αυτό να πεθάνει. Αλλά δεν μπόρεσε. Ένα τσιγάρο με ζήτησε ο Καημέρος. Μετά και το πακέτο του γιου. Πάρε δύο λεπτά. Τελευταία κουβέντα. Ήταν μοντέλο του ξανά, βλέπω. Τελευταία κουβέντα. Τόσο μίσος, τόσο. Εδώ στο σπίτι μου μεγάλωσε. Μαζί με τα δικά μου παιδιά, ας πούμε. Παιδί, γλυκό παιδί. Όταν λέω γλυκό παιδί, ό,τι ήθελες. Ήταν πάντα πρόθυμος, ποτέ δεν έλεγε, δεν σου γύριζε κουβέντα. Πώς ήταν η σχέση τους, πραγματικά δηλαδή αυτό. Ότι είχαν καυγαδάκια από χρόνια. Όταν λέμε πώς καυγαδίζει ένας πατέρας με το γιο. Ναι, λοιπόν, ναι. Αλλά όχι να πεις ότι. Δεν ξέρω τώρα, γιατί σε λέω 2 χρόνια δεν είχαμε έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού ορμόμενοι και φτάσαν σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω, δεν το χωράει το μυαλό μου πώς φτάσαν εκεί. Εσύ ένιωσες ότι τον πίεζαν με κάποιο τρόπο. Ο πατέρας συνέχεια ασχολείται και το μαλώνει το παιδί και τα λοιπά. Ήταν επικριτικός, ας πούμε, και ήταν από πάνω του συνέχεια. Ναι, ναι, το παιδί μεγαλώνοντας σιγά σιγά ήθελε να αναλάβει το μαγαζί, στο μαγαζί και τα λοιπά. Ό,τι έλεγε το παιδί, αντίθετος ο πατέρας. Όχι.
Α, υπήρχε τέτοια κόντρα. Τέτοια μάλιστα. Κόντρα, λέει. Κάποτε λέω, άφησε το παιδί να πάρει τις πρωτοβουλίες του στο μυαλό του. Εσύ να είσαι πίσω. Ήταν σαν να μην τον άφηνε ναι. Να... Έχισε, ναι, εσύ είσαι πίσω εσύ και άφησε τον. Άφησε τον. Μόνο να πάρει πρωτοβουλία, να έχει πρωτοβουλία στο παιδί μόνο. Α, εκεί γίνονταν ο καυγάς.